Κέντρου Διασκέδασης Christian Cave, του Greek Town Music Productions και της U-Talk Two-Way Radio. Και τώρα τα καλύτερα του 2001, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε, δέστε τις ζώνες σας, καθίστε κάτω στο καναπέ. Αν δεν έχετε, αν είστε μουσουλμάνοι, καθίστε ο κλαδόν, τέλος πάντων. Μετά από μεγάλη ψηφοφορία, αυτά είναι. Αυτά είναι, αυτά έχουμε, πάρτε τα. Ωραία κοπέλα, αλλά χαμηλοκόλα. Έχει ωραίο πρόσωπο, αλλά είναι χαμηλοκόλα. Άστην αυτήν, είναι χαμηλοκόλα. Καλό κορίτσι, αλλά χαμηλοκόλα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό από τα στόματα των Ελλήνων, των νεαρών Ελλήνων, των μεσήλικων. Θα ρωτήσουμε εδώ έναν. Γεια σας, τι κάνετε? Ωραία, εσείς. Ελληνάς. Ελληνικότατος. Ελληνικότατος Έλληνας. Έχετε ακούσει ποτέ τους Έλληνες να λένε ότι αυτή η κοπέλα είναι χαμηλοκόλα? Βέβαια, το, όλοι το λέμε αυτό. Το έχετε πει πολλές φορές? Αρκετές. Την αγαπώ ακόμα. Έχω πιει και είμαι λιώμα. Μόνο εσύ καταλαβαίνεις. Για μένα ξέρω πως πεθαίνει. Οι Ελληνίδες είναι χαμηλοκόλες? Ναι. Είναι? Είναι. Το ξέρεις δηλαδή ή το έχεις δει απλώς? Έχεις πάρει δηλαδή μέτρο και έχεις μετρήσει την απόσταση του ποπού από το έδαφος? Ναι, ναι, ναι. Εξαρτάται πόσο ψηλός είσαι. Μπράβο. Είμαστε χαμηλός εσύ. Το βλέπεις ψηλό, ψηλά το κόλο. Έλα, ναι. Καταλαβαίνεις. Ψηλός. Όλες χαμηλοκόλες είναι. Είναι πιο χαμηλά. Είναι το οπτικό πεδίο που παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Δηλαδή. Ξανά το δικό σου τον μπόι. Μπράβο. Εγώ πάντα τις βλέπω ψιλοκόλες. Δεν έχει δει χαμηλοκόλα ζωή του Μέγας. Γιατί λένε οι Έλληνες ότι οι Ελληνίδες είναι χαμηλοκόλες? Υφίσταται αυτό. Εσύ είσαι μια χαρά πήχη. Δεν είναι χαμηλοκόλες, λάθος. Έτσι λένε όμως. Γιατί? Πώς βγάλατε αυτή τη συμπαράσταση, Άρων Λουστέα? Το συμπέρασμα αυτό το βγάλαμε επειδή έτσι λένε στα καφενεία. Α, θα είστε χαμηλοκόλα. Περισσότερο σαν ότι δεν ξέρουμε γιατί το λέμε. Α, το λέμε. Δεν το εννοούμε. Δεν το εννοούμε. Απλώς το λέμε δηλαδή. Λέμε έτσι για να το λέμε. Για να βρισκόμαστε σε συζήτηση. Α, σε συζήτηση ή μήπως επειδή περνάει μια κοπέλα που δεν μπορούμε να έχουμε. Και αυτό μέσα είναι. Και λέμε είναι χαμηλοκόλα, οπότε... Έλα μωρέ, άντε τώρα αυτή, ναι, χαμηλοκόλα. Ναι, δεν φτάνει άλλη που... Τα κάνει κρεμαστάρια, είναι και αυτό μέσα. Είναι και αυτό μέσα. Ναι. Οι Ελληνίδες, ναι. Κάποτε υπήρξε αυτή η εντύπωση για τις Ελληνίδες και ήταν σωστό, αλλά νομίζω ότι οι Ελληνίδες έχουν πολύ σουλουπωθεί τώρα τελευταία. Έχουν τι, δηλαδή τι, ψήλωσε ο κόλος? Έχει λίγο ανεβεί. Έχει ανέβει η στάθμη. Έχουν φτιαχτεί, έχουν συμμορφωθεί, συνιαριστεί. Εγώ περπατάω ίσα και όπως τις βλέπω, άλλες όπως είπα, άλλες βλέπω. Εδώ, άλλες εκεί, άλλες εκεί. Έτσι. Ανάλογα πώς το κόψεις, ρε παιδί μου. Ναι. Η γυναίκα σου, Ελληνελίδα. Η γυναίκα μου είναι χαμηλοκόλα. Είναι χαμηλοκόλα. Είναι. Μη λένε τώρα ότι και ό,τι είναι. Είσαι ειλικρινής. Κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά αγγελού στο κορμί μου φόρεσε. Και οι άντρες οι Έλληνες, γιατί είναι τόσο αδύνατοι? Δεν μιλάμε για τους άντρες τώρα, μιλάμε για τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τους άντρες. Εγώ επειδή τις ξέρω. Τις ξέρεις. Εγώ Ελληνίδα. Α, είσαι Ελληνίδα και... Πάω στην Ελλάδα τώρα. Α, είσαι Ελληνίδα και ο πισινός της είναι... Ναι, ναι. Πάντως είναι ψιλομύτες. Ναι. Ψιλοκόλες δεν είναι, ψιλομύτες είναι. Και ψιλομύτα. Ψιλομύτα και χαμηλοκόλα, άκουσε ναι, διάλογος. Είναι δηλαδή, είναι ναι. Κάπως... Ναι, πάει... Για ξανακάτω. Κάπως... Κάπως έτσι, παράξενη. Ναι, ναι, το ένα κοιτάει τον ουρανό και το άλλο το... Ναι, ναι, τη γη. Ναι, ναι. Το ένα καλύπτει τα εθέρια και το άλλο τα εδά. Ναι. Πιστεύω ότι ένα 40%. Είναι χαμηλοκόλλες. Έχεις κάνει και σφυγομέτρηση. Ναι. Κάτσε. Είσαι ειδικός. Ναι, είμαι ειδικός γιατί τις βλέπω μες τη νύχτα που δουλεύω. Γιατί τις έχεις πιάσει, φαντάζομαι, το χέρι. Αν όχι όλες, αρκετές. Γιατί όμως όταν λέμε χαμηλοκόλλα, δεν εννοούμε μια Σουηδέζα ή μια Γερμανίδα ή μια Αμερικάνα. Πάντα ξέρουμε ότι μιλάμε για Ελληνίδα. Ναι. Όχι πάντα. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο. Αλλά όχι. Αλλά τις περισσότερες φορές... Επί το πλήστον μιλάμε οι Ελληνίδες. Ναι, επειδή οι Ελληνίδες έχουν πιο χαμηλά τα σκυλιά του σώματος. Ναι, και τα ζυγοπατικά. Όχι και τα ζυγοπατικά. Επρόσωπο είναι και αυτό. Τα του κόλου. Δεν νομίζω. Όλες είναι ωραίες. Έχουν ωραία σώματα. Ωραία σώματα. Ναι, δεν νομίζω να είναι όπως είπατε χαμηλοκόλου. Δεν είπαμε για όλες, είπαμε ένα ποσοστό, καλέ. 40%. Α, τρία χρόνια παντρεμένος και άλλα 7.
Έτσι που κάνατε αμαρτίες. Που είμαστε να έχετε βάλει στεφάνι, κύριε μου. Καλά βρήκαμε και σένα, ναι. Καλά πράγματα. Ναι, καλά πράγματα. Α, δεν είχα κάνει τίποτα μετά το γάμο, που γίναν όλα. Έτσι είναι, ναι. Όπως ναι, λέει και ναι. Τι, τα τελευταία τρία χρόνια έπεσες. Και άρχισες να χλαπακιάζεις. Πρώτη μέρα. Όπα, είσαι αμαρτωλός. Από την πρώτη είσαι μέρα. Είσαι αμαρτωλός. Πρώτη μέρα. Και τι την πέρασε την κοπέλα, ρε, του Λούμπα. Είσαι παντρεμένος. Παντρεμένος. Η γυναίκα σας. Η γυναίκα μου τι, αν είναι χαμηλοκόλα. Ελαφρώς. Ελαφρώς. Ευτυχώς. Έτσι έχει. Τίνει προς τα κάτω. Τίνει προς τα κάτω, αλλά εντάξει. Αλλά δεν είναι κρατιέται πρόβλημα. Το μαγαζί. Ναι. Είπε στην αρχή ότι πιστεύεις ότι ναι, υπήρχε μια αλήθεια, δόση αλήθεια σε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Πού το έβλεπες με τα μάτια σου, όντως. Ήταν, ναι, φαινόταν στις παραλίες που πήγαινε στην Ελλάδα παλιά, οι γυναίκες, οι Ελληνίδες. Δύο παλάμες διαφορά ο Πισινός από την Γάμπα, ας πούμε. Δεν είχα μετρήσει, ναι, αλλά αφού το λες εσύ, κάπως έτσι ήταν, ας πούμε. Τα ξέρει. Από τον πόρο είναι. Να βάλει δύο παλάμες, τι να κάνω. Έσχος. Πόσο συνδυάζεις, δηλαδή. Κάνεις τον πολυπλησιασμό και τη διαίρεση έτσι βάσει ύψους από μέση στο κεφάλι και από μέση σε έδαφος. Ή απλώς μετράς το πόσο κρέμεται. Κοίταξε να δεις, επικαλούμεθα το προσδικείο αίσθημα που σε διακατέχει αυτή τη στιγμή και το διαιρώ με τη ρίζα. Ναι. Με την τετραγωνική ρίζα του 4. Ένα το κρατούμενο. Φτάνεις εις βάθος, ναι, δηλαδή. Ναι. Φτάνεις μέχρι τη ρίζα είσαι για να βρεις ρίζα, ναι, αποτέλεσμα. Να μπράβο. Εμπρός, ας το ανοίγω εγώ. Πας σε γυμναστήριο νομίζω, εσύ. Νομίζω, όχι. Δεν πας σε γυμναστήριο. Όχι. Είναι φυσικό δηλαδή αυτό. Ναι, φυσικό.